Φτάνουν τι 10.000 περίπου οι οφιλέτες του Δήμου Ηρακλείου που, αν δεν κάνουν διακανονισμό για την οφειλή του, άμεσα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσει των τραπεζικών του λογαριασμών. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι μια οφειλή πριν από 20 χρόνια ξενίζει το δύο, μετά από 20 χρόνια, αλλά αυτή είναι οφειλή που δεν μπορεί να παραγραφεί. Γιατί απλά ο νόμο είναι αμήλικτο πάνω στο κομμάτι αυτό. Σύμφωνα με την νομοθεσία, από τι 25 Νοεμβρίου ενεργοποιείται το μέτρο τη κατάσχεση για οφειλέ που βεβαιώθηκαν το 2019, οι οποίε δεν έχουν ρυθμιστεί και αυτέ ανέρχονται στο 1.859.000. 9.746 ευρώ. Σε πρώτο χρόνο δηλαδή, από τις 25 Νοεμβρίου, αν δεν ρυθμίσουν μέσα στις επόμενες μέρες τις οφειλές τους, κινδυνεύουν 3.207 οφειλέτες που δεν καταχώρησαν ποτέ τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας Πολιτών. Δεν είναι πεποίθησή μα και δεν είναι και η δική μα πρόθεση, η πολιτική βούληση να πάμε σε αναγκαστικά μέτρα. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό και εξαντλούμε κάθε περιθώριο που έχουμε για να αφιπνίσουμε του πολίτε του Ερακλείου και να έρθουν να διακανονίσουν μέσα από την υπηρεσία μα ή μέσα από την πλατφόρμα τη διαδικτυακή διαδεκτυ... πύλη τη Κομική Υπηρεσία τους... το λογαριασμό του. Σε ό,τι αφορά τα μπιλετάκια του τρόμου, αφορούν πάση φύση πρόστιμα, όπω πρόστιμα που σχετίζονται με παραβιάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία, αυθαίρετα ή οτιδήποτε οτιδήποτε άλλο. Βεβαιώθηκαν δε από το 2004 μέχρι το 2019. Και στις δύο περιπτώσεις τα όρια της παραγραφής είναι ασφικτικά, οπότε ο κίνδυνος να κληθούν αυτά να πληρωθούν από υπαλλήλου μέχρι και αιρετούς να είναι άμεσος. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, αν όχι ολοκληρωτικό κίνδυνο, να χρεωθούν οι άνθρωποι τη Οικονομική Υπηρεσία αυτά τα χρέη, όπω επίση και η αιρετή διοίκηση ε, ε, ο, και ο υποφαινόμενο ω προϊστάμενο τη Οικονομική Λειτουργία. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο έκανε για μία ακόμη φορά έκκληση στου οφειλέτε να ρυθμίσουν με την ευνοϊκή ρύθμιση των 60 δόσεων τη οφειλέ του μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του 2025, αφού από την 1η Φεβρουαρίου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα ξεκινήσουν τα αναγκαστικά μέτρα ακριβώς επειδή δεν μπορούν να παραγραφούν. Ειδικά για το 2004 έχουν ήδη ξεκινήσει για 24 οφηλέτες. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος περίπου, οφηλετών, περίπου 30. 9.000 αφημοί που θα πρέπει να καταστούν ενεργές που αφορούν την περίοδο του 2004 έως το 2019. Από τον περασμένο Οκτώβριο, 10.000 οφηλέτες της περίοδου 2004-2019 έλαβαν SMS και emails για να ρυθμίσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Σε δεύτερο χρόνο έλαβαν και πάλι SMS και email ως ατομική ειδοποίηση οι 2.675 από τους 5.882 πολίτες που έχουν βεβαιωμένες οφειλές για το 2019. Οι υπόλοιποι 3.207 οφειλέτε που δεν είχαν καταχωρήσει τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνία Πολιτών είναι αυτοί που θα δουν πρώτη την κατάσχεση των λογαριασμών του από τη Δευτέρα κιόλα 25 Νοεμβρίου, αν δεν προχωρήσουν άμεσα στο διακανονισμό.